Θέλω να πάμε λίγο τώρα σε ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει προκαλέσει το περιεχόμενό του και συγκεκριμένα μία διάταξη θύελλα αντιδράσεων. Έντονες αντιδράσεις στις τάξεις γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών. Αναφέρομαι στο νομοσχέδιο του Υπουργείου με τίτλο «Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις». Είναι ο τίτλος του νομοσχεδίου. Μία διάταξη τώρα έχει προκαλέσει αυτές τις έντονες αντιδράσεις. Μία διάταξη που αφορά τις κινητοποίησεις μαθητών. Και για ποιο λόγο, θα μας τα εξηγήσει ο καλεσμένος μας σε λίγα δευτερόλεπτα. Καθώς, κατά κάποιο τρόπο, οι μαθητικές κινητοποίησεις ταυτίζονται με μία μορφή σχολικής βίας. Και γι' αυτό το λόγο έχουν προκληθεί αντιδράσεις. Πάμε στον κύριο Χρήστο Σουρουλή, τον πρόεδρο της ΕΛΜΕΡΕ Θήμινο. Έχει τοποθετηθεί πολλές φορές εδώ στην εκπομπή μας ο πρόεδρος. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Έκανε ένα πρόλογο προκειμένου να μπούμε λίγο στο κλίμα της συζήτησης. Και θέλω να σας ρωτήσω, απορία τώρα και ένας απλός τηλεθεατής, ο οποίος δεν ξέρει τα της εκπαίδευσης πολύ αναλυτικά και καλά. Για ποιο λόγο να ταυτίζεται μία μαθητική κινητοποίηση με μία μορφή σχολικής βίας? Έλα και πες μου. Κοιτάξτε, είπατε νωρίτερα ότι ο νόμος προκάλεσε. Δεν μπορεί κανείς να πει και το αντίστροφο, ότι οι μαθητικές κινητοποιήσεις κατά κάποιο τρόπο προκάλεσαν τον νόμο. Δηλαδή, τρόμαξε κεραμαίως από τις κινητοποιήσεις των μαθητών, οπότε προκειμένου να τις καταστήλει, έβαλε στο έτσι και αλλιώς προβληματικό νομοσχέδιο για το σχολικό εκφοβισμό, έβαλε και τη διάταξη στο περίφημο άρθρο 4 που ταυτίζει τις μαθητικές κινητοποιήσεις με σχολική βία. Μάλλον στην κυβέρνηση υπάρχει δεν έχουν μια απορία, για να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διατύπωση στο νομοσχέδιο όπου υπάρχει έτσι αυτή η ταύτιση? Πολύ καλή ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, όλο το πνεύμα του νομοσχεδίου διαπνέεται από μια λογική πως οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί σχολική βία. Αυτό επιστημονικά είναι λάθος. Γιατί τελικά, αν κάτι είναι τα πάντα, δεν είναι τίποτα. Ωραία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η διατύπωση είναι παρεμπόδιση μαθημάτων. Άρα λοιπόν, αν έχουμε ας πούμε μία κατάληψη υπέρ της οποίας δεν είμαστε, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε, είναι άλλο αυτό. Ή αν έχουμε μία αποχή οτιδήποτε, βαφτίζεται παρεμπόδιση μαθημάτων, άρα πάμε στο επίπεδο της βίας. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι μόλις τη δεύτερη μέρα ισχύως του νόμου συνελήφθη πρόεδρος 15 μελούς στην Πάτρα. Μάλιστα. Ένας μαθητής δηλαδή. Μάλιστα. Οπότε όταν μπαίνουν εμπόδια στο να πραγματοποιηθεί ένα μάθημα, όπως για παράδειγμα, καλά κάνετε και αφήσατε τις καταλήψεις εκτός, μια κινητοποίηση μαθητών, τότε μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία. Υπάρχει ένα διαφορετικό καθεστώς. Κοιτάξτε, αν θέλετε τη γνώμη μου, εγώ δεν διαφωνώ τελείως με τη διατύπωση. Μόνο που παρεμπόδιση μαθημάτων είναι να μην διορίζονται καθηγητές από την αρχή της χρονιάς. Παρεμπόδιση μαθημάτων είναι όταν αδειάζει μια αίθουσα γιατί έσκασε το καλοριφέρ που είναι παμπάλαιο και πλημμύρισε η αίθουσα. Και αυτή η παρεμπόδιση μαθημάτων είναι. Θα αναλάβει και το Υπουργείο τις ευθύνες του. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Κυρία Κεραμέως, τις ευθύνες. Ακριβώς. Ναι. Ή όταν για παράδειγμα κλείνει. Δηλαδή τέτοιες παρεμπόδιες. Ναι, παρακαλώ. Ο παιδικός σταθμός, στο πρώτο μέρος της εκπομπής είχαμε αυτήν την καταγγελία εκεί στα Χανιά, στο Δήμο Καντάνου Σελήνου. Κλείνει ένας παιδικός σταθμός. Για ποιο λόγο, Πρόεδρε? Γιατί δεν υπάρχει μια καθαρίστρια. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη εκεί? Αυτό δεν συνιστά παρεμπόδιση μαθημάτων. Οπότε τι ζητάτε τώρα? Γενικότερα έχουμε κοινωνική λειτουργία, γιατί. Ναι, οπότε πλέον τι ζητάτε να γίνει? Να υπάρξει μια τροποποίηση, μια διευκρίνηση? Εμείς πάντα ζητάμε διάλογο. Οπότε το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει κάνει διάλογο με κανέναν. Κανονικά όλος αυτός ο νόμος θέλει απόσυρση και θέλει να ξαναδιαβαστεί και να ξαναδουλευτεί από την αρχή. Γιατί σας είπα ότι το βασικό του πνεύμα είναι ότι οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί σχολική βία. Επίσης έχει και άλλες προβληματικές διατάξεις. Ας πούμε, λέει, υπάρχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που μπορεί ο καθένας ανώνυμα να μπει και να κάνει μια καταγγελία. Αυτό όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κακόβουλα από τον καθένα. Βασικά, εμείς εκείνο που ζητάμε είναι να υπάρχουν καλές σχολικές εγκαταστάσεις και επαρχικές εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό και σχολικοί φύλακες. Γιατί έτσι στην πραγματικότητα μπορεί να καταπολεμηθούν η όποια παραβατικότητα υπάρχει μέσα στα σχολεία. Ακόμα όμως πιο σημαντικό είναι να ανατραπούν οι κοινωνικές αιτίες που κάνουν τα παιδιά να είναι θυμωμένα ή να είναι επιρρεπή, αν θέλετε, σε διάφορες ομάδες. Κυρίως είναι αυτό, γιατί εδώ έχουμε μία γενιά η οποία έχει χτυπηθεί με διάφορους τρόπους.
από την ελάχιστη βάση εισαγωγής που τους εμποδίζουν την πρόσβαση στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από τα μνημόνια το προηγούμενο καιρό με άνεργους γονείς. Τα ίδια τα παιδιά δεν βλέπουν φως. Αν βρίσκουν δουλειά, οι νέοι άνθρωποι 9 στις 10 περιπτώσεις αμείβονται χαμηλά και δεν έχουν καμία εργασιακή ασφάλεια. Αυτό είναι που κάνει τους νέους θυμωμένους. Και αν θέλετε, ο λόγος που υπάρχουν αυτές οι κινητοποιήσεις, πέρα από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, είναι γιατί αυτή η γενιά βλέπει να τις κλείνουν παντού την πόρτα και να τις αφήνουν μόνο την έξοδο να φύγει έξω. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε αυτό. Μάλιστα, εμείς μάλιστα. Θέλουμε μια γενιά που να έχει όλες τις προϋποθέσεις να ζει στο τόπο και που είναι δημιουργή. Και αυτά δεν λύνονται με νόμους και με απαγορεύσεις. Ίσα-ίσα που τους θυμώνουν περισσότερο. Να σας ευχαριστήσω για την τοποθέτηση. Ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστούμε και εμείς για το βήμα που μας δίνετε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.